Έγινε και ενδυματολόγος ο σημερινός κατηγορούμενος. Αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, άλλαξε την μπλούζα με πουκάμισο, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Δεν ήταν ξεκάθαρο ακριβώς τι άλλαξε. Μέσα σε 5 λεπτά είπανε διάφορα πράγματα. Ότι ήρθε η μητέρα του ενός, του έδωσε ένα πουκάμισο. Ότι έγινε η φωτογράφηση στο αστυνομικό τμήμα με το πουκάμισο το καινούριο. Μετά είπε ότι έγινε με αυτά που φόρεγε κατά τη σύλληψη. Μπορείτε να φανταστείτε ότι όπως και στις προηγούμενες απολογίες για τη δολοφονία του Φίσα, έτσι και σε αυτές η λογική πήγε λίγο περίπατο. Να πούμε ότι σήμερα ξεκίνησαν οι απολογίες για την υπόθεση των Αιγυπτίων αλλιεργατών στο Πέραμα. Να θυμίσουμε λίγο την ιστορία. 26 Ιουνίου του 2012, 3 και 10 το ξημέρωμα, μία ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκαν σε μονοκατοικία στο εικόνιο Περάματος, κοντά στα όρια με το Κερατσίνι. Εκεί ζούσαν 4 Αιγύπτιοι αλλιεργάτες. Επιτέθηκαν σε αυτό το σπίτι, σπάσαν παράθυρα, πέταξαν μέσα δακρυγόνα, είχαν μαζί τους ρόπαλα και ξύλα. Οι 3 από αυτούς κατάφεραν να ξεφύγουν, ο 4ος όμως ήταν αυτός που εισέπραξε όλο το μίσος και το μένος των επιτιθόμενων και είχε πολύ μεγάλα προβλήματα, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, ξύπνησε μετά από 3 μέρες. Σήμερα ήταν οι απολογίες των 3 πρώτων κατηγορουμένων στη σειρά. Να πούμε ότι όσοι θυμόμαστε την εξέλιξη της δίκης πριν το καλοκαίρι για τη δολοφονία του Φίσα, θυμόμαστε ένα μοτίβο: δεν είδα, δεν άκουσα, ήμουνα κοντά, αλλά δεν συμμετείχα. Αυτό διατηρήθηκε και τώρα. Οι άνθρωποι που είναι κατηγορούμενοι, που ήταν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, ήταν στην περιοχή με τα μηχανάκια με τα οποία σύμφωνα με την δικογραφία πήγανε στη μονοκατοικία, πήγανε να βάλουν βενζίνη, πήγανε βόλτα με τα μηχανάκια στη λεωφόρο Σχιστού, όπου έγινε και η σύλληψή τους τελικά, αλλά δεν συμμετείχαν στην επίθεση στο σπίτι. Να πούμε όμως ότι οι κατηγορούμενοι σήμερα προχώρησαν και ένα βήμα παρακάτω. Ανέρεσαν πλήρως τις απολογίες που είχαν κάνει, τις προηγούμενες απολογίες τους, δηλαδή την πρώτη και τη δεύτερη. Και μάλιστα αυτό προκάλεσε και μία αντίδραση από την έδρα, με την πρόεδρο να λέει χαρακτηριστικά σε έναν από αυτούς ότι μας κοροϊδεύετε, αστειεύεστε, έχετε πρόβλημα με τη μνήμη σας. Διότι αυτά που λέγανε ερχόντουσαν σε απόλυτη αντίθεση με αυτά που είχαν πει παλιότερα στις πρώτες απολογίες τους. Μάλιστα. Και αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τζιάκ.